Εμείς συνεχίζουμε, παραμένουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θεόδωρο Καράγου, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράγου, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Δενισόπουλε, σε εσάς, συνεργάτες και βεβαίως όλους τους φίλους και ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Κύριε Καράγλου, καλημέρα και από εμάς. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη κουβέντα μας από ένα σχόλιο αναφορικά με την συνάντηση που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγη ώρα από τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας. Μια συνάντηση την οποία την περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ένα μήνα είναι η αλήθεια. Ναι, να πω ότι εκλέγουμε σε μια περιοχή που όσο και αν φαίνεται περίεργο γιατί ακούγεται Θεσσαλονίκη, αλλά είναι η περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης που έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Και εκεί υπήρχαν κινητοποιήσεις, να σημειώσουμε. Είτε είναι η γεωργία, είτε είναι η κτηνοτροφία, είτε είναι η αλληλεία, είτε είναι η οστρακοκαλλιέργεια, γιατί έχουμε και τα μύδια εδώ, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Λοιπόν, είναι μια περιοχή λοιπόν την οποία πολλά χρόνια έχω περπατήσει. Ζυμώνομαι με τους ανθρώπους αυτούς, προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, ειδικά με την αύξηση του κόστου παραγωγής των προϊόντων. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Από την πρώτη στιγμή που γίνανε οι κινητοποίησεις, είπαμε ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε και είμαστε στο πλευρό των αγροτών, των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Εκτός από αυτά λοιπόν που ανακοινώθηκαν, που είναι πολύ σημαντικά για τη μείωση του κόστους, τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρέλαιου κίνησης. Έτσι, έγινε και μια μεγάλη προσπάθεια και χαιρόμαστε, είμαστε περήφανοι που η πρόταση του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινάει μια διαδικασία διαβούλευση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τροποποιηθεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί, τι έλεγε η νέα κοινή αγροτική πολιτική, έλεγε ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον και προέβλεπε μια σειρά από μέτρα. Όμως αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί θέλει ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και θέλει ένα βάθος χρόνου, γιατί δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη οι αγρότες να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους, να μην χρησιμοποιούν ταχύ φάρμακα ή ταχύ λιπάσματα όταν γίνεται εισαγωγή από άλλες χώρες με ανεξέλεγκτα λιπάσματα, με ανεξέλεγκτα φάρμακα και όλα τα σχετικά. Υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνισμού που καταλαβαίνετε, εν πάση περιπτώσει, η ελληνική πρόταση υιοθετήθηκε και πριν κλείσει η παρούσα Ευρωβουλή, δηλαδή έως 31/8/24. Υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνει μια τροποποίηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που να είναι πιο φιλική προς τους αγρότες, εν πάση περιπτώσει να εξασφαλίζει ένα χρονοδιάγραμμα. Έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Σε ό,τι αφορά τα γενικότερα ζητήματα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα που θεωρώ ότι μερικώς ικανοποίησαν τους αγρότες. Δεν λέω ολικώς, γιατί μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Τώρα έχει μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τους Θεσσαλούς αγρότες, αυτούς που εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχουν όλοι οι αγρότες της Ελλάδος, έχουν και τα προβλήματα της θεομηνίας. Θεωρώ ότι και μέσα από τη συνάντηση αυτή ο Πρωθυπουργός έχει την πρόθεση και τη διάθεση να τους βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν και να μείνουν στον τόπο τους, να καλλιεργήσουν, να εκθρέψουν τα ζώα που έχουν όσοι είναι κτηνοτρόφοι. Είναι σημαντικό γενικότερα ο πρωτογενής τομέας να είναι δυναμικός, γιατί μπορεί να είναι ένας ισχυρός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βγει άσπρος καπνός στο τέλος. Θα δούμε τι θα βγει, κύριε Καράγλου, αν θα γίνουν δηλώσεις. Πιστεύω ότι κάτι θα υποθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των αγροτών. Θα συγκριθούμε να ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα και για τους Θεσσαλούς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα μετά τη θεομηνία Ντάνιελ. Κύριε Καράγλου, την ίδια στιγμή, το απόγευμα στις 7, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην εκλογική σας περιφέρεια, με την Ευρεία Ενία του Όρου. Θα πει διάφορα πράγματα. Θα αναφερθεί και στην καθημερινότητα του πολίτη και στην οικονομία βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα αναμένεται να ξεδιπλώσει και την στρατηγική εν ώψη των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου και βεβαίως τον τρόπο που θα πορευθεί και αν θέλετε να δώσει και ένα ιδεολογικό στίγμα εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του Απρίλη. Κύριε Δενισόπουλε, φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Φέτος γιορτάζει η δημοκρατία μας τα 50 χρόνια την αποκατάστασή της. Ήταν 24 Ιουλίου του 1974 όταν ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής γύρισε με το αεροπλάνο του Giscard d'Estaing, ήρθε στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια αυτοεξορίας στο Παρίσι, στη Γαλλία. Και βεβαίως ανέλαβε τις τύχες διακυβέρνησης χώρας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ενώ είχαμε στην εξέλιξη την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. 50 χρόνια λοιπόν έχουμε αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατία, έχουμε εναλλαγές κομμάτων, λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ακόμη, γιατί κάποιοι έχουν παρεξηγήσει την έννοια της δημοκρατίας και το σχετίζουν με την έννοια της αναρχίας και πολλές φορές βλέπουμε
φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία μας είναι πολύ ανεκτική και είναι μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί και είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως με τη γιορτή της δημοκρατίας, έχουμε και μια άλλη μεγάλη γιορτή εμείς ως παράταξη. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 4 Οκτωβρίου του 1974 είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν η χρονιά που έχουμε, κλείνουμε 50 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο θα τα γιορτάσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ξεκινάμε σήμερα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα γίνει 5, 6, 7 Απριλίου στην Αθήνα το κεντρικό συνέδριο. Θα είναι ένα συνέδριο πανηγυρικό, και σήμερα το προσυνέδριο θα είναι επίσης πανηγυρικό. Θα είναι ένα προσυνέδριο, και το ίδιο θα είναι και το συνέδριο, το οποίο θα σηματοδοτεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα με βαθιές ρίζες, ένα κόμμα το οποίο αντέχει σε βάθος χρόνου όταν άλλα μεγάλα κόμματα, βλέπε Πασόκ, έχουν πάει σε πολύ μικρά νούμερα και ποσοστά. Εμείς παρόλα αυτά αντέχουμε. Είμαστε το πρώτο κόμμα, αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και σήμερα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε όλα αυτά που είπατε και σε πολλά ακόμη περισσότερο. Αυτό όμως που εγώ στέκομαι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με ισχυρές ρίζες. Είναι το κόμμα της κεντροδεξιάς, είναι ένα κόμμα που έχει μια διαδρομή για την οποία είμαστε περήφανοι. Κύριε Καράβλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ, κύριε Βενισόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.